Özel yıl veganı. Peki Alfiye Kofür'ü bu tüccar. Καλώς ήρθατε. Good morning, welcome. Με μεγάλη χαρά ως δήμαρχος Ξυλοκάστρου Ευρωστήγης, σας καλωσορίζω σήμερα. The mayor of the municipality, Ξυλοκάστρου Ευρωστήνη, welcomes you here with a lot of happiness and pleasure. Στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου. In the conference room. Και σας εύχομαι καλή διαμονή και καλά αποτελέσματα στις εργασίες σας. And he wishes you to have a pleasant stay and to have good results in this program and your works you will do, your works. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που για μια ακόμα φορά υποδεχόμαστε στο Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης. He is really happy for because one more time in here in Ξυλοκάστρου Ευρωστήνη hosts 54 νέες και νέους από 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 54 young people from the European Union. Ηλικίας 18 ως 30 ετών. Age group between 16 till 25 or 30. Που στη συγκεκριμένη περίπτωση έχετε σαν θέμα των εργασιών σας την τυπική και μη τυπική μάθηση. And your main basic project is the formal and non-formal learning. Ενημερωτικά για όλους σας και για όλους μας, θέλω να αναφέρω τις χώρες συμμετοχής. The countries that participate in this project are... Είναι από τη χώρα μας στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία, την Εστονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Ιταλία. The countries, as you know, that participate are Greece, Bulgaria, Poland, of course, translate. Σας καλωσορίζω και πάλι σας εύχομαι καλή διαμονή, καλά να περάσετε, να δείτε την περιοχή μας, το Δήμο μας, που είναι πανέμορφος και με το καλό και τα επόμενα χρόνια να μας ξανάρθετε. He wishes you again to have a pleasant stay, to enjoy the city as much as you can, and if it is possible again to travel again here again to visit Ξυλοκάστρο and the area, and he would like again to thank you for being here. Και εύχομαι αυτή η διαπολιτισμική συνεργασία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα μεταξύ των νέων μας να έχει σαν αποτέλεσμα πέρα από το συγκεκριμένο θέμα του συνεδρίου σας και έναν κοινό αγώνα της πανευρωπαϊκής νεολαίας για καλύτερες μέρες, για έναν καλύτερο κόσμο χωρίς βία, ρατσισμό, φτώχεια, εκμετάλλευση. And also he wishes this project not to be successful just between us, but after all over the Europe, to have one Europe without violence, without racism, without discrimination, without differences. Να είστε όλοι καλά και καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Everybody to be okay and good success to your workshops. Είμαι ο Σπύρος Ορέστας, είμαι πρόεδρος της Κοινοβουλίου Επιχείρησης που υλοποιεί τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά όσον αφορά τις ανταλλαγές νέων, εθελοντών νέων,
τα οποία προωθούν την κινητικότητα των νέων σε όλη την Ευρώπη. And Mr. Restas is the local representative of the organization in the municipality, which organization hosts mainly EVS volunteers for EVS, short-term or long-term. Αυτά τα προγράμματα έχουν συνήθως συγκεκριμένη θεματολογία, όπως το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση, όπως είπε νωρίτερα και ο Δήμαρχος, και έχουν διάρκεια από 5 έως 10 μέρες. Και σε αυτά συμμετέχουν νέοι και νέες από διαφορετικές χώρες. These programs have a target to environment or to human rights or to not having discriminations, and these programs are for 5 or 10 days and even more. Κύριε Ρέστα, και για τα προγράμματα που είναι για περισσότερο, για 6 μήνες. Even more for the programs that they are for volunteers for 6 months that we have here. Στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι η ανταλλαγή κουλτούρας και εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων. The main goal of these programs are the intercultural exchange and the learning each other culture and everything we want to know about in every country. Η ανάπτυξη διαπολιτισμικού διαλόγου. To have this intercultural conversation and to understand how people act and work in Europe. Η ανταλλαγή βέλτιστων των πρακτικών οργανισμών ευρωπαϊκών χωρών. To exchange all the people to come together and so they will have the opportunity to meet also people, not only the country but also meet each other. Καθώς και η ενεργοποίηση γενικά των νέων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. And also to become active, citizens. Η Δημοτική Κοινοβουλευτική Επιχείρηση Ξυλοκάστρο Ευρωστήνης, σαν φορέας, υλοποιεί τέτοια προγράμματα από το 2004. This municipality hosts this kind of program since 2004. Αφενός με μεγάλη επιτυχία και με υψηλό επίπεδο οργάνωσης. With great success and with great level of organizing this project. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. He welcomes you also now. Και όπως είπαμε και νωρίτερα στη μικρή συνάντησή μας, στο μόνο που δεν κάνουμε έκπτωση σε αυτή στην Ελλάδα μας είναι η φιλοξενία. And as he said before, the only thing that we don't discount in Greece is hospitality. Καλή διαμονή. Enjoy your stay. Μήπως έχουν ερωτήσει τα παιδιά, να ρωτήσουν κάτι τον Δήμαρχο ή εσάς. Όχι, δεν ήταν καθόλου δύσκολο. Μάλιστα, έχουμε πολύ καλούς συνεργάτες που υλοποιούν αυτά τα προγράμματα, στελέχη, και απέναντίας ο Δήμος μας είναι από τους πρώτους Δήμους στην Ελλάδα που υλοποιεί συνεχώς τέτοια προγράμματα και το θέλουμε και πάρα πολύ. It was not so difficult to do this because the team that works with the municipality is really good and organized. And since it's not the first time they do it, it was okay. There were some problems, but it was not difficult to do. Κάποιο άλλο από τα παιδιά? Someone else? Ο Μπέρι. Would you want to enjoy our intercultural evening? Αν θα θέλετε να είστε αύριο στο διαδίκτυο διαπολιτισμικής ανταλλαγής που έχουμε φαγητά. We bring some strong polingas. Τι ώρα είναι αυτό? What time? We don't give you. Είναι άκρως ενδιαφέρουσα η πρώτα. Ναι. Extremely interesting. Where are you from? Λοιπόν, ο φίλος μας από τη Ρουμανία μας προσκαλεί και εμένα προσωπικά να βρεθούμε στην αυριανή διαπολιτισμική βραδιά που έχει σχέση με τη μαγειρική κλπ. Ευχαρίστως γιατί θα δοκιμάσουμε τα φαγητά εννέα χωρών.
Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι πολύ καλό για μας. He will be really pleasant to enjoy our intercultural night because he will be able to taste and drink some food from nine countries. Θα δοκιμάσουμε 9 διαφορετικές κουζίνες. 9 different tastes. He wants to start with fast and it will be Ξεκινήστε με τη Ρουμανία και μετά εντάξει. Άρα θα ξεκινήσω πρώτα με τη Ρουμανία. This is a promise. Μήπως είσαι από το Ιάσιο, πού είσαι. Where are you? Είναι καλά. Καντούκα. Άλλος φίλος εδώ. Someone else, something to say? I would like to know if in summertime it's a very important touristic place. It's full of people, family, young people. Which kind of touristic? Ναι, ο δήμος μας είναι τουριστικός προορισμός. Είναι ένας δήμος με συγκριτικά πλεονεκτήματα, διότι αρχίζει από τη θάλασσα και φτάνει μέχρι 2.000 μέτρα υψόμετρο. The municipality here in the region is a touristic place mainly, and this because combines the sea and till 2,000 meters level of mountain, and this is in the same region. So people that they want to do, they prefer the sea or they prefer the mountain. They have the two options. Επειδή συμπτωματικά αυτή η εποχή που ήρθατε, έχουμε χειμώνα, βροχή, έχουμε και χιόνια και εδώ στα δικά μας χωριά τα ορεινά μπορείτε να απολαύσετε το χιονισμένο τοπίο μιας πανέμορφης φύσης. But the weather now that you came is not so good, okay? And so that if you had the opportunity to go up to the mountains, it's with snow. Yeah, we have snow in Greece, if you don't believe it. And the rain and snow is this period. Και τις επόμενες μέρες που θα λάμψει ο ελληνικός ήλιος, θα μπορείτε, που θα φτιάξει ο καιρός, θα μπορείτε να κάνετε και το μπάνιο σας στην παραλία. After some days, maybe the weather will be better and the sun will be up again. And the brave ones, you can have a swim in the sea. Estonian group. Άρα είμαστε ένας δήμος, ένας τόπος που αξίζει να το γνωρίσετε, γιατί συνδυάζει το βουνό και τη θάλασσα σε πολύ μικρή απόσταση και σε μικρό χρόνο. And all the distances are really small, so it's really good destination for people. And also, κάτι που δεν είπα το Δήμαρχε, ότι πολλοί έχουν σπίτια εξοχικά εδώ και μένουν το καλοκαίρι. A lot of people have summer houses here and they come in the summer. So that's why maybe if you walk around you will see empty houses, closed houses. But this is just because after Easter they will start coming again. Ναι, αυτό ότι εδώ συνήθως η πλειοψηφία των επισκεπτών είναι εδώ εσωτερικός τουρισμός από την πρωτεύουσα, από την Αθήνα, οι οποίοι έχουν εξοχικά δεύτερη κατοικία και έρχονται Σαββατοκύριακα, καλοκαίρια, όταν έχει χιόνι, γιορτές και κάνουν τις διακοπές τους. And the most of the people live in Athens. They have summer houses or resident. They don't live here always. So they come in weekends or Easter or summer just to have fun and relax. Επίσης, σαν τόπος, πέρα ότι έχουμε καλά καταλήμματα και παροχές, ξενοδοχεία, καφές, θεατόρια, ταβέρνες, έχουμε και εδώ ευδοκιμούν και παράγουμε πολλά προϊόντα, καλά προϊόντα, γευστικά προϊόντα, προϊόντα μεσογειακής διατροφής. And except that here in Ξυλόκαστρο there are many cafeterias, restaurants and hotels. Also there are a lot of products like citrus fruits and all this you will see around if you walk. And products of Mediterranean food. Παράγουμε εξαιρετικό λάδι. Also olive oil is famous. Σπεριδοειδή, λεμόνια, πορτοκάλια, μανταρίνια. Mandarins, oranges, lemons. Φυτόρια για καλλιέργεια ελαιοδέντρων. And trees for olives. Λωτούς, μήλα, σταφίδα, σουλτανίνα, ραζακιά. Apples, grapes, dried grapes. Και εκλεκτό κρασί. And fine wine.
λαχανικά και πολλά άλλα vegetables. Είμαστε, θα έλεγα, ευλογημένος τόπος και είμαστε ο ωραιότερος, ο ομορφότερος τόπος στον κόσμο. Μετά το δίκτυο. We are a blessed place here, the region, and we are the best destination after yours, of course. First it's your country and then we come. Ήθελα να συμπληρώσω στην Έλενα ότι με το σκεπτικό που ανέπτυξε για αρκετή ώρα ο Δήμαρχος, μπορούσατε το ξυλόκαστρο να το κάνετε προορισμό το καλοκαίρι, το ερχόμενο καλοκαίρι, για εσάς, για τους φίλους σας και για τις οικογένειές σας. So after to continue what I said about Elena, that after what Mayor said about Xylocastro, you can choose Xylocastro as your summer holidays for next summer for you and your families. In the mayor house. Maybe. Of course. Someone else? I wanted to ask if and how the crisis in Greece affects a small town like Xylocastro. I mean, if it affects. Yeah, it is. Ναι, εννοείς την οικονομική κρίση, η οποία είναι παγκόσμια κρίση. It is worldwide. Σίγουρα επηρεάζει την Ελλάδα ολόκληρη, όπως και τις υπόλοιπες χώρες, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως λέμε. Definitely influences all Europe, especially the, the south countries of Europe. Και φυσικά επηρεάζει και τον τόπο μας. And of course the area here is influenced. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. In a big break. Γι' αυτό λέω σε εσάς που είστε νεότεροι και επειδή από ό,τι ακούμε από τους πολιτικούς και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, εσείς που είστε νεότεροι πρέπει να παλέψετε και να αγωνιστείτε για να αλλάξουν αυτές οι πολιτικές που δημιουργούν χρέη, δημιουργούν κρίσεις και τα φορτώνονται και τα πληρώνουν αυτοί οι οποίοι δεν φταίνε σε τίποτα. So because you are, all of you, you are youths and you are about to come in the labor for working and studying and everything, some of you already do, it's up to you to fight and to protect your rights against to every politician and against everybody who wants to make profit of some position has like in the parliament. Έχω κάποιον άλλο. Νέο ή νέα που θέλει να κάνει κάποια ερώτηση. Someone else? No question? Or not question, just something you want to say.